Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επαγωγές. Σήμερα φιλοξενούμε κοντά μας δύο νέα παιδιά, θα μιλάμε και στον Ενικό, τον Νίκο και τον Μάριο, οι οποίοι μαζί με έναν ακόμη συνεργάτη τους, τον Μιχάλη, έχουν ιδρύσει το Cognosco Team, το οποίο υπάρχει τόσο στην ιστοσελίδα cognoscoteam.gr, όσο και σε όσο μόνιμο κανάλι στο YouTube. Στην πορεία της εκπομπής θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτά τα δύο. Ο Νίκος Παπάς, λοιπόν, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, είναι πολιτικός επιστήμονας και αρθρογράφος στο Cognosco Team. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ θερμά που βρίσκεσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την ιστοσελίδα για την πρόσκληση. Όπως και το Μάριο Νοβακόπουλο, ευχαριστούμε πολύ, που είναι διεθνολόγος, είναι η φωνή του Βυζαντίου στα βίντεο του Cognosco Team. Χαρά μας που είμαστε εδώ σήμερα. Δική μας είναι η χαρά, γιατί πέραν το ότι είστε δύο νέα παιδιά, είμαστε εκεί κοντά στην ηλικία, ασχολείστε με την ιστορία. Και στο σήμερα οι νέοι δείχνουν, κυρίως στη χώρα μας, να είναι δυστυχώς ιστορικά αναλφάβητοι. Έχει νόημα να ασχολείται κανείς σήμερα στον 21ο αιώνα, που έχει τόσο πολύ εισχωρήσει η ψηφιακή εποχή και η τεχνολογία στη ζωή μας, με την ιστορία? Το βασικό που θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα πάντα έχουν ιστορία. Η ιστορία δεν είναι αυτό που έχουμε συνδέσει μόνο με τη μεγάλη πολιτική ιστορία ή αυτό που κάνουμε στα σχολεία. Η ψηφιακή επανάσταση και η τεχνολογία που ανέφερες μόλις έχουν τεράστια ιστορία από πίσω τους και έχουν διαμορφώσει όλη την κοινωνία και τον πολιτισμό που ζούμε σήμερα και έχουν διαμορφωθεί και αυτά από τα ήθη και τις σκοπιμότητες και τους φόβους κάθε λαού ή κάθε πολιτισμού. Οπότε οτιδήποτε και αν αγαπάμε και μας ενδιαφέρει, από τον αθλητισμό μέχρι τα βιβλία, μέχρι τις ταινίες, μέχρι την συμβατική ιστορία με κράτη, πολέμους και μεγάλους φιλοσόφους, καλλιτέχνες, επιστήμονες, όλα είναι ιστορία. Οπότε αναγκαστικά, όποτε θέλεις να δεις κάτι το οποίο ξεπερνάει την καθημερινότητα, αλλά θέλει να σου κινήσει το ενδιαφέρον, είτε προς μια επιστήμη, είτε προς ένα χόμπι, οτιδήποτε, όλα έχουν ιστορία. Νίκο, θεωρείς ότι η ιστορία αφορά τον κάθε άνθρωπο? Δηλαδή, ας πούμε, θα το πω πραγματικά αρκετά λαϊκά, ακόμα και μια τεχνίτρια νυχιών ή κάποιον που ασχολείται με την εστίαση, θα πρέπει όλοι να είμαστε γνώστες της ιστορίας μας, ή αφορά πιο μορφωμένο κόσμο? Φυσικά αφορά τους πάντες. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία είναι και μόνο η οικογένειά σου. Από πού προέρχεσαι, πρέπει να μάθεις τις ρίζες σου ή την περιοχή από την οποία προήρθαν οι γονείς σου, οι παππούδες σου κτλ. Στη δουλειά που κάνεις, σίγουρα χρειάζεται να ξέρεις την ιστορία. Γιατί αυτό που κάνεις σήμερα έφτασε μέχρι εδώ, έτσι, μια τεχνίτρια, υπάρχει ένα μηχάνημα που λειτουργεί. Είναι ωραίο να γνωρίζεις από πώς σήμερα αυτό έφτασε σε σένα. Και αυτό ισχύει και γενικότερα και για τα έθνη και γενικότερα για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτό το ενδιαφέρον για την ιστορία, που δυστυχώς θα έλεγα ότι μάλλον πλέον προς μια μειοψηφία την να την ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή το δεδομένο κάποιος να ενδιαφέρεται για την ιστορία, την προσωπική του, την κοινωνική, την εθνική ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Θεωρείς ότι κάποιος μας την εμπνέει, το σχολείο, οι δάσκαλοι? Σίγουρα το σχολείο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά πολλές φορές τα παιδιά συνεχίζουν να σπουδάζουν σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Οπότε θα τη χάσουν επαφή και αν την είχαν. Γιατί πολλές φορές παίζει ρόλο και ο καθηγητής. Άλλος καθηγητής μπορεί να σε κάνει να μισήσει την ιστορία, άλλος καθηγητής μπορεί να σε κάνει να την αγαπήσει πάρα πολύ. Όμως νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το περιβάλλον σου. Εάν βρίσκεσαι δηλαδή σε μια οικογένεια η οποία ακούγεται η ιστορία μέσα στο σπίτι, σίγουρα θα έχεις περισσότερα ερεθίσματα έτσι ώστε να την ψάξεις κι εσύ αργότερα κι ας μην σπουδάσεις ιστορία ή κάτι παρόμοιο. Και επίτρεψε μου έτσι και μια προσωπική ερώτηση, επειδή ο ίδιος ανέφερες ότι βρίσκεσαι σε ένα δεύτερο πτυχίο, προπτυχιακό, στην αρχαιολογία. Θεωρείς ότι οι καθηγητές μεταλαμπαδεύουν έτσι με πάθος την ιστορική γνώση, είσαι ευχαριστημένος? Νομίζω ότι οι περισσότεροι το κάνουν. Και σε αυτούς νομίζω είναι που και οι φοιτητές έρχονται κοντά και μπορούν έτσι και κρατάνε την επαφή σε ένα σημαντικό σημείο. Για την αρχαιολογία, για παράδειγμα, εάν δεν πας στο πεδίο να δεις από κοντά την διαδικασία, το πώς δηλαδή μαθαίνουμε οι άνθρωποι τις πληροφορίες για να μπορέσουμε μετά να τις μεταλαμπαδεύσουμε στο υπόλοιπο κοινό, δεν θα την αγαπήσει την αρχαιολογία, γιατί θα μείνει κάτι στη θεωρία. Το Cognosco
team. Και να πω στο σημείο αυτό τη λέξη «κογνώσκω», γιατί σας το ρωτάνε πολύ γιατί την επιλέξατε μια ελληνική λέξη, συντίθεται από το «κον» και το αρχαιοελληνικό «γιγνώσκω» και βγαίνει το «κογνώσκω» που σημαίνει «γνωρίζω, μαθαίνω, εξοικειώνομαι και αναγνωρίζω». Μάριε, μπορείς να πεις στον κόσμο στο σημείο αυτό που θα θέλεις να επισκεφτεί την ιστοσελίδα και το μόνιμο κανάλι στο YouTube, τι σας ενέπνευσε και τους τρεις σας να δημιουργήσετε αυτό το περιεχόμενο? Νομίζω ξεκινήσαμε και οι τρεις, και εγώ και ο Νίκος και ο Μιχάλης, βλέποντας ουσιαστικά αντίστοιχα κανάλια του εξωτερικού, τα οποία διδάσκανε την ιστορία με έναν τρόπο πρωτότυπο, πολύ διαδραστικό, με οπτικοακουστικά μέσα, όλα τις νέες τεχνολογίες, που ερχόταν σε πολύ μεγάλη διαφορά από την ιστορία που μάθαμε από το σχολείο, που υπήρχε το πιο πεζό και ξερό κομμάτι της, ας πούμε, που, το οποίο μάλιστα τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να αντιπαθούν και δημιουργείται αυτό που ανέφερε στην προηγούμενη ερώτηση, ότι αν ενδιαφέρει, νοιάζει κανένα την ιστορία. Συν ότι ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντα του καθενός, σε μένα από πολύ μικρή ηλικία μου αρέσει να διαβάζω και να ασχολούμαι με το Βυζάντιο. Ο Νίκος είναι πιο πολύ προς την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη. Ήταν κάποια πράγματα που θα θέλαμε να υπήρχαν και λέμε γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα. Και ο ευκολότερος τρόπος, αν θες να δεις κάτι, είναι να το κάνεις εσύ. Οπότε κάπως έτσι ξεκινήσαμε ερασιτεχνικά και από τον ελεύθερό μας χρόνο, πρώτα το κανάλι και μετά την ιστοσελίδα, η οποία μεγάλωσε, έχει πλέον συνεργάτες, αναλαμβάνει να δημοσιεύει και υπάρχουσες δουλειές που κρίνουμε ότι είναι ωραίες, αξίζουν. Και ουσιαστικά ο στόχος μας ήταν το προσωπικό μας μεράκι να το δείξουμε και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί αυτό που νομίζει, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά μάλλον, όταν έχεις, ειδικά σε πιο νεαρή ηλικία, ένα τέτοιο ενδιαφέρον, είναι πολύ εύκολο να νιώσεις ότι πρέπει να είσαι λίγο μόνος στον κόσμο. Δεν είναι κάτι που θα το δεις στην τηλεόραση, δεν είναι κάτι που θα το ακούσεις να συζητιέται σε μια μέση παρέα. Από τη στιγμή που το βγάλεις όμως στη δημόσια σφαίρα, συνειδητοποιείς ότι αυτή η μόνη ήταν πάρα πολύ τελικά. Οπότε είναι από τα πράγματα που μας άρεσε σε αυτή τη δουλειά, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μας, αλλά και πιο μεγάλοι ή και πιο μικροί, μας επικοινώνησαν μαζί μας και μας μίλησαν και μας είπαν μπράβο, πράγματα που ήθελα να πω και εγώ, νόμιζα ότι μόνο εγώ είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ιστορικά ντοκιμαντέρ, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, η μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι ίσως με μια κριτική ματιά, και επειδή όλοι σας έχετε και ως γνωστικό υπόβαθρο με έναν τρόπο την ιστορία, ότι ίσως προβάλλετε και οπτικές που δεν έχουν μέχρι τώρα βγει στο δημόσιο διάλογο. Ισχύει αυτό, έχετε δεχτεί ποτέ και mail ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή την πτυχή της ιστορίας? Ενδεχομένως και επικριτικά mail ότι πολύ αυθαίρετη αυτή η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Σίγουρα έχουν συμβεί και τέτοια, γιατί τα ιστορικά δεδομένα είναι, ή μάλλον θα έπρεπε να είναι, όπως ακούρως το είπαμε, δεδομένα, αλλά η ερμηνεία έρχεται μετά και πέρα από ότι έχει κάποιους κανόνες για να μην είναι εντελώς αυθαίρετη, έχει πάντα το υποκειμενικό κομμάτι και τις αξίες που κουβαλάει αυτός που κάνει τη μελέτη και την παρουσιάζει. Τώρα, βεβαίως και υπάρχει και πάρα πολύ καλά ντοκιμαντέρ, ελληνικά και ξένα, και ιδρύματα που ασχολούνται με αυτά επιστημονικά και βιβλία πολύ καλά έβγαιναν και βγαίνουν. Αυτό που γίνεται καμιά φορά είναι να κυριαρχούν 5-10 συγκεκριμένα πράγματα που να είναι πιο δημοφιλή αυτή την εποχή ή να ταιριάζουν πιο πολύ στην ιδεολογία του κράτους εντός εισαγωγικών. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση, για παράδειγμα, στην αρχαιότητα ή σε κάποια σύγχρονα πράγματα όπως η Επανάσταση του 21, οι αρχές του 20ου αιώνα ή τα πράγματα τα οποία γεννούν τρομερή πολιτική αντίδραση, κατοχή, εμφύλιος και μέχρι τα σήμερα ειδικά. Αυτό που κάναμε εμείς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας, ανάλογα, είναι να μιλήσουμε για πράγματα που μπορεί να μην είχαμε δει. Για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν πολλά βιβλία και καλά ντοκιμαντέρ για το Βυζάντιο, υπήρχαν κάποια πράγματα που θα θέλαμε να τα αναφέρουμε που δεν φαίνονται πολύ συχνά. Ο Νίκος έχει μεράκι για τους Ετρούσκους, για παράδειγμα, που η ελληνική βιβλιογραφία δεν είναι μεγάλη. Για παράδειγμα, εγώ έκανα τη διπλωματική μου πάνω στον Αλέξιο Κομνηνό, τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος δεν συναντιέται πάρα πολύ στην δημόσια ιστορία. Οπότε φροντίσαμε και κάναμε αρκετά βίντεο και αρκετά άρθρα. Πιστεύεις ότι υπάρχει λόγος που δεν απαντάτε συχνά στη δημόσια ιστορία? Η δημόσια ιστορία, όπως είπαμε τώρα, τροφοδοτείται από κοινά ενδιαφέροντα, πράγματα που έρχονται από την κουλτούρα. Για παράδειγμα, σε μια αμερικάνικη ταινία, δεν θυμάμαι ποια, είχε γίνει μια αναφορά στην ιστορία της γυναίκας του Κανδάβλη από τον Ηρόδοτο.
Και ξαφνικά για 2 χρόνια ήταν στα best seller του New York Times ο Ηρόδοτος. Βγαίνονται και αυτά. Λοιπόν, οι ξένοι ασχολούνται πάρα πολύ και με την ιστορία και με τη μυθολογία, γιατί και εγώ διαρκώς σε ξένες ταινίες το βράδυ βλέπω αναφορές και τρομάζω και λέω δεν τα βλέπουμε στις δικές μας ταινίες, τα βλέπουμε στις ξένες. Καλά που υπάρχουν και ξένες και τα θυμόμαστε. Ναι, βέβαια, εγώ θυμάμαι βλέποντας ταινίες τέτοιες, αν είσαι λίγο, έχεις κάποια επένδυση συναισθηματική ακόμη και στην ιστορία ή τη μυθολογία, θα είσαι αυτός ο σπαστικός ο οποίος βλέπει την οθόνη και λέει αυτό είναι ανακριβές, αυτό είναι ανακριβές. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με διαφορά του προϊόντος που είναι για τη διασκέδασή μας και του προϊόντος που είναι πολιτιστικού από τη μορφωτική πλευρά. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε για το Βυζάντιο, γιατί κάποια πράγματα δεν προβλέπονται, το Βυζάντιο είχε λίγο πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα. Γιατί από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, είχε μια στόχευση από τη μία να αναζωπηρώσει αυτό το δεσμό με την αρχαιότητα, που είναι σπουδαίο και αξιέπαινο, και από την άλλη να γίνει αποδεκτό από τη Δυτική Ευρώπη, στην οποία τότε, το 19ο αιώνα, δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμα οι Βυζαντινές σπουδές. Οπότε το Βυζάντιο, το Ρωμαϊκό, όπως θα το έλεγαν οι άνθρωποι της εποχής, δεν ήταν εύπεπτο για τους επιστήμονες και διανοούμενους και πολιτικούς του νέου κράτους. Άργησε πάρα πολύ να μπει. Και ενώ σαν επιστημονικό επίπεδο και διεθνώς και στην Ελλάδα οι Βυζαντινές σπουδές είναι πάρα πολύ καλές, στη δημόσια ιστορία δεν έχει μπει ακόμη όσο θα μπορούσε, θεωρώ, να είχε μπει. Μπορεί να το δούμε να αλλάζει. Άλλωστε τόσα πράγματα είναι μεταβλητά. Οπωσδήποτε. Σίγουρα τα τελευταία 10-20 χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά η Ελένη Γλυκατζερβελέρ με το βιβλίο της για το Βυζάντιο που έχει πουλήσει δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι και εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. Και έφερε ουσιαστικά τον Έλληνα για πρώτη ίσως φορά για πάρα πολύ κόσμο σε επαφή με την ιστορία του. Αντίστοιχα υπάρχει και το θέμα ότι όπου γίνεται τζέρτζελο υπάρχει και προσοχή. Είναι όπως αντίστοιχα στα social media που έχει καυγάς και σχόλια από κάτω που γίνεται χαμός, τότε είναι που ο αλγόριθμος το προωθεί. Έτσι λοιπόν προβάλλονται τα πιο αμφιλεγόμενα όπως ερμηνείες για το 21, τη μικρή στατική καταστροφή ή το ζήτημα, το ιστορικό ζήτημα των Σκοπίων με τον Μέγα Αλέξανδρο. Πράγματα τα οποία δεν σηκώνουν φουρτούνα, μπορεί να περνάνε είναι κάτω από το ραντάρ. Ότι για τα πάντα πια, καλός ή κακός, κακός μάλλον, χρειάζεται ο κόσμος έτσι κάτι να του τραβάει την προσοχή για να την επιστήσει κιόλας και να κάτσει να το παρακολουθήσει. Δεν ξέρω πόσοι οικεία τη Βουλή συμπαίνουν από μόνοι τους να ενημερωθούν έτσι με μακροσκελή κείμενα. Γιατί η ιστορία απαιτεί μελέτη, αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί αφοσίωση. Ίσως όταν κάτι γίνεται έτσι λίγο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το παρακολουθούν πιο εύκολα. Νίκο, θέλεις πριν αλλάξω την ερώτηση να μας πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που μας αφήνουν, που μας άφησαν μάλλον οι Ετρούσκοι, διότι έχουν χαθεί σαν φυλή. Ναι, έχουν χαθεί. Στην ουσία γίνανε μέρος της ρωμαϊκής κοινωνίας. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς, δεν εξαφανίστηκαν υπό την έννοια κάποιας γενοκτονίας. Απλά ο πολιτισμός ήταν τόσο κοντινός με τους Ρωμαίους, όπου κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μπήκανε τόσο πολύ μέσα που χάσανε τη δική τους ταυτότητα. Εντάξει, οι Ετρούσκοι τώρα είναι λίγο ένας λαός ο οποίος πιο πολύ ο μύθος είναι γνωστό στο κοινό, παρά η ιστορία τους. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό που μας άφησαν είναι πολύ καλές τεχνικές γνώσεις. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι Ετρούσκοι κάνανε χρυσά δόντια, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε εκείνη την περίοδο αλλού. Επίσης, η θέση της γυναίκας είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στη Ρώμη ή στις ελληνικές πόλεις. Ήταν ισότιμη και αυτό το βλέπουμε κιόλας και στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Γενικότερα είχαν μια οπτική των πραγμάτων πολύ γλέντι και πολύ θρησκοληψία, ας πούμε. Το λέω από την έννοια γιατί οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες συγγραφείς τους κατηγορούσαν γι' αυτά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι κάτι μας έχουν αφήσει πέρα από τα τεχνικά στοιχεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε αρκετά ακόμα. Έχουν πολλά ακόμα. Θεωρείτε ότι όταν κάποιος, οποιοδήποτε, μπει στη διαδικασία να εκλαϊκεύσει κάποιοι, δηλαδή άλλοι ανοίγουν στο YouTube κανάλια ιατρικά και μιλάνε στο ευρύ κοινό για ιατρικά θέματα. Εσείς το κάνετε αυτό για ιστορικά θέματα. Αλλά πάλι υπάρχει μια εκλαϊκεύση της επιστήμης. Ναι, βέβαια, εμείς δεν έχουμε το κίνδυνο, γιατί οι ιστοσελίδες ιατρικές ή τα κανάλια, συνήθως όταν μπαίνεις, τρομοκρατείσαι. Νομίζεις ότι είσαι κάτι κακό. Είναι και μια ευθύνη, ναι, βέβαια, σε αυτό. Γιατί ναι, μεν έχεις την ευθύνη εσύ να μην διδάσκεις εντός πολλών εισαγωγικών, δεν έχουμε ρόλο δασκάλου ή ειδικού, να μην διοχετεύεις στο κοινό κακή ιστορία, η οποία είναι σαν, μπορεί να λειτουργήσει και σαν δηλητήριο ακόμη πολιτιστικά,
Αλλά βέβαια αυτός που λέει ότι να είναι στα ιατρικά μπορεί να πάρει στο λαιμό του. Γι' αυτό και αυτά τα κανάλια συνήθως έχουν ένα σημείωμα από κάτω. Προσοχή, μιλήστε στο γιατρό σας. Θεωρείτε ωστόσο και οι δυο σας ότι όταν μπει κάποιος στη διαδικασία να πει με απλά λόγια την ιστορία, αυτό προκαλεί μια έκπτωση στην αρτιότητα με την οποία τη μεταφέρει? Σίγουρα. Για παράδειγμα, έχω ένα βίντεο στο μυαλό μου, όπου γίνεται μια ανάλυση, ας πούμε, μιας μάχης. Κάποιος από κάτω στα σχόλια έγραψε κάτι το οποίο είχε πολύ δίκιο, αλλά όταν πρέπει να κάνεις ένα βίντεο, το οποίο είναι γύρω στα 5 με 10 λεπτά, δεν είναι όπως το βιβλίο ή το ντοκιμαντέρ που μέσα σε μία ώρα θα αναλύσει το γεωπολιτικό τοπίο της περιοχής, μπορεί να αναλύσει τη ζωή και την πορεία ενός στρατηγού, την κατάσταση μιας πόλης εκείνη την περίοδο. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τις συμπυκνώσεις και σίγουρα θα χάσεις πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος συμπέρασμα αυτό που θα το ακούσει. Εσύ μπορεί να το θεωρείς αυτονόητα εκείνη τη στιγμή που το κάνεις το βίντεο. Αλλά μετά βλέποντας τα σχόλια συνειδητοποιείς ότι μάλλον έπρεπε να είχα πει και αυτό, και αυτό, και αυτό, και στο τέλος θα βγει το ντοκιμαντέρ ολόκληρο. Ίσως πρέπει και όσοι το παρακολουθούν το βίντεο να έχουν υπόψη τους ότι λειτουργεί περισσότερο σαν έναυσμα για να μπει κάποιος στη διαδικασία να ψάξει περισσότερο την ιστορία. Γι' αυτό πάντα έχουμε και βιβλιογραφία και διάφορες προτάσεις άρθρων για να μπορέσουν να εμβαθύνουν εάν τους αρέσει το θέμα λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Το πρόβλημα με την εποχή μας είναι ότι με το που βρεθείς μπροστά από μια κάμερα ή βγάλεις ένα βίντεο ή οτιδήποτε, παίρνεις το ρόλο που είχε κάποτε ένα άτομο των αρχών, όπως είχε ο δάσκαλος από την έδρα του, ας πούμε, που λέει, με μια υποτιθέμενη αυθεντία. Το θέμα είναι ότι να χρησιμοποιήσεις την ελευθερία και τις δυνατότητες που δίνει το ίντερνετ, οι βιβλιοθήκες και όλα τα ιδρύματα παιδείας που έχουμε, να κάνεις τη δική σου έρευνα. Ο Μάριος και ο Νίκος μπορεί να κάνουν λάθος, μπορεί να έχουν μια προκατάληψη, μπορεί κάτι να ξέχασαν, μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί για την τελευταία περσινή ή φετινή έρευνα του ΤΑΔΕ για το ΤΑΔΕ θέμα. Όλα αυτά είναι ναύσματα. Όλα αυτά είναι προσάναμα για να ανάψει ο καθένας το δικό του ενδιαφέρον μόνος. Ένα παιδί που πάει ακόμα στο σχολείο, ένας ανήλικος, την ιστορία τη μαθαίνει από το σχολείο. Γιατί τα παιδιά έχουν και βαρύ πρόγραμμα. Κανονικά υποτίθεται δεν περνάνε όλη τη μέρα μπροστά σε έναν υπολογιστή ή σε ένα κινητό. Ελπίζω ότι δεν έχουν καταλήξει να το κάνουν. Συνεπώς μαθαίνω από το σχολείο. Η σχολική ιστορία, που σίγουρα έτσι θα έχετε μια εικόνα τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, θεωρείτε είναι αυτή που πρέπει ή ο τρόπος διδασκαλίας και μάθησής της είναι αυτός που πρέπει ή πρέπει να εξυγχρονιστεί και να επισέλθει περισσότερο ένα ψηφιακό μέσο, δηλαδή να βλέπουν οπτικοποιημένο υλικό? Να πω το εξής, ότι είναι πολλές φορές μας έχουν έρθει μηνύματα είτε από μαθητές είτε από δασκάλες ή δασκάλους όπου μας λένε σήμερα στο σχολείο δείξανε το βίντεό σας. Αυτό δεν το είπαμε πριν, είναι ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που κάναμε το κανάλι, να χρησιμοποιείται και σαν διδακτικό υλικό, αν ο δάσκαλος φυσικά του αρέσει. Mm-hmm. Θες να απαντήσεις το... Συνεπώς δεν είσαι κατά, Νίκο, του να χρησιμοποιούνται και πιο σύγχρονες μέθοδοι που λένε κάποιοι όχι, δεν πρέπει καθόλου να μπουν οι οθόνες. Αντιθέτως, κάποια στιγμή πήγα να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα στο πλαίσιο του δεύτερου πτυχίου, και ενθουσιάστηκα από το πόσο πολύ χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία, τους υπολογιστές, να στέλνουν άρθρα, διάφορα κείμενα στο email των μαθητών. Εντάξει, λογικά δεν θα τα διαβάζανε όλα αυτά, αλλά και μόνο που μπαίνουν σε διαδικασία ότι παιδιά, εγώ στην τάξη θα σας πω κάποια πράγματα 40 λεπτά, αλλά σας στέλνω και υλικό για να μπορέσετε κι εσείς να δείτε και κάτι παραπάνω, είναι ένα κέρδος, γιατί μέχρι εμείς είχαμε μόνο το βιβλίο. Να σου κάνω λίγη αντιπολίτευση. Σίγουρα τα ψηφιακά μέσα είναι πολύ χρήσιμα και ειδικά με τον τρόπο που είναι κάπως ξερά και τεχνικά γραμμένα τα σχολικά βιβλία, τα νέα μέσα βοηθάνε και βοηθάνε πάρα πολύ ένα νεανικό κοινό το οποίο δεν έχει επαφή με το, δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με το βιβλίο και δεν έχει πλέον και την επαφή με τον γραπτό λόγο που έδινε κάποτε ακόμα και η αθλητική εφημερίδα για παράδειγμα. Mm-hmm. Όμως τα ψηφιακά μέσα δεν είναι πανάκια. Δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο σε αυτά. Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, να λένε ότι τώρα έχουμε τόσα πολλά, θα έχουμε Wikipedia, έχουμε και εσάς ακόμη τι να τα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι η γνώση για να είναι πιο βαθιά χρειάζεται και το βιβλίο και εγώ θα έλεγα ακόμη και το έντυπο βιβλίο. Προχθές βγήκε μια ανακοίνωση από το Σουηδικό Υπουργείο Παιδείας, το είχα δει στο ίντερνετ, το οποίο αναφέρει
ότι πλέον μειώνουν την χρήση ψηφιακών μέσων στο δημοτικό και αυξάνουν το έντυπο βιβλίο και την ανάγνωση, γιατί διαπιστώνουν δυσκολίες των παιδιών λόγω της συνήθειάς τους προς νέες τεχνολογίες στην κατανόηση κειμένου, στην κατανόηση σύνθετων ιδεών και στη συγκέντρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά ότι έχουμε αποκτήσει, επειδή έχουμε μάθει στο άμεσο μικρού μεγέθους υλικό των social media, να έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου ή την συγκέντρωση χρυσόψαρου. Διάβασα και εγώ αυτή την ανακοίνωση, ωστόσο δεν νομίζω ότι ποτέ στα ελληνικά σχολεία μπήκαν στα δημοτικά. Όχι, εμείς δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη τα αυτό το πρόβλημα. Τα επιτεύγματα, ναι, παρόλα αυτά παρατηρούμε έτσι έναν ιστορικό αναλφαβητισμό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι πέρα από τα ψηφιακά μέσα που μπορούν επικουρικά να κάνουν πολύ καλό, ένα πρώτο και εγώ θα έλεγα σημαντικότερο βήμα είναι να είναι πιο όμορφα από λογοτεχνική άποψη τα βιβλία. Δηλαδή, έχεις βιβλία που έχουν για από τα πιο ασύλληπτα πράγματα της παγκόσμιας ιστορίας, τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας, τον Μέγα Αλέξανδρο, τους αρχαίους φιλοσόφους και επιστήμονες ή το Βυζάντιο, την Αναγέννηση, και είναι γραμμένα συνήθως με έναν πολύ στεγνό τρόπο που συνήθως φέρνει μόνο ύπνο. Έτσι, εγώ είχα την παραξενιά ότι αυτό που διαμαρτύρονταν όλοι, ότι δεν μπορούμε να απομνημονεύουμε ονόματα και ημερομηνίες. Εγώ είχα την παραξενία ότι μου άρεσε να απομνημονεύω ονόματα και ημερομηνίες. Αλλά τα να τα λες ως ένας καλός νοούμενος παραμυθάς, να τα λες σαν ιστορία όμορφη που να θες να συγκινήσεις τον άλλον, είναι σίγουρα το δρόμος ο οποίος θα οδηγήσει εν τέλει στη μάθηση, γιατί μου άρεσε να ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε πού να μαθαίνω το όλα αυτά, θα μάθει, αν μιλήσει μαζί του, ότι έχουν μάθει απίστευτε λεπτομέρειε για τα θέματα που του ενδιαφέρουν. Που μπορεί να είναι επιστημονικά, μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι ποδοσφαιρικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μιλάμε ικανότητε απομνημόνευση απίστευτε. Τι είναι αυτό που διαφέρει ή το ενδιαφέρον. Ο τρόπο είναι το Α και το Ω. Ω τελευταία ερώτηση, έχω φυλάξει την εξή. Εάν υπάρχει τελικά μια αντικειμενική και αναντήρητη ιστορική αλήθεια ή εάν. Έχει να κάνει με την κριτική ματιά αυτού που τη διαβάζει ή αυτού που την γράφει, που την καταγράφει. Ο πρώτος που είχε καταγράψει η ιστορία ήταν ως γνωστόν ο Ηρόδοτος. Υπάρχει λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ του αντικειμενικού και του ουδέτερου. Από τη στιγμή που μελετάς κάποια γεγονότα, λαμβάνεις θέση, ακόμη και αν δεν έχεις κάποια ιστεροβουλία ή σκοπιμότητα. Το γεγονός ότι θα μιλήσω για αυτές τις 10 προσωπικότητες και για μία 11η, το γεγονός ότι θα δώσω πιο μεγάλη βάση στην πολιτική, ας πούμε, ιστορία και όχι στην οικονομική ή το αντίστροφο, αυτό κάτι δηλώνει για το ερμηνευτικό σου σχήμα και για τις αξίες και τα πράγματα που εσύ από μέσα σου αναπόφευκτα έχεις να σε οδηγούν και να σου δίνουν έμπνευση. Ακόμη και να πεις μου αρέσει και θα κάνω αυτό και δεν θα κάνω το άλλο. Είναι ένα είδος διάκρισης. Από εκεί και πέρα, οι ερμηνείες πρέπει όσο μπορούν να σέβονται τα γεγονότα και να μπορούν να επικοινωνήσουν μία την άλλη και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν να βγαίνουν από μία λογική, ας πούμε, αλληλουχία. Άλλο το έχω την αξία α και θα ερμηνεύσω αυτά τα γεγονότα με τον α τρόπο και άλλο να τραβάς κάτι από τα μαλλιά. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα δεδομένα και σεβασμός και σε άλλες θεωρίες. Σίγουρα πάντως υπάρχουν πολλές ιστορικές σχολές, ειδικά τα τελευταία 100-200 χρόνια. Πάντοτε όλοι ψάχνουν την αντικειμενική αλήθεια, αλλά τελικά επειδή είμαστε άνθρωποι, πάντα κάποιος θα θεωρήσει ότι κάνεις λάθος, ότι όσο και να θες να γίνεις αντικειμενικός, ότι δεν το έχεις καταφέρει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο που θα πούμε έχουμε αυτή τη μέθοδο πλέον, να κάνουμε ιστορία αντικειμενική, που θα είναι αληθινή, ας πούμε. Πάντως, σίγουρα η επιστήμη της ιστορίας ακόμα το ψάχνει αυτό. Φαντάζομαι ότι όποιος μπαίνει στη διαδικασία έτσι να προτάξει και μια, ας το πούμε, και νέα άποψη, ούτως ή άλλως βασίζεται στις ιστορικές πηγές. Δεν μπορεί κάτι να είναι αφαίρετο στην ιστορία, γιατί η ιστορία είναι αληθινή. Υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα, δεν είναι μυθολογία. Το θέμα είναι πως πρέπει κανείς να έχει ενώπιόν του τα γεγονότα. Και πολλές φορές έχουμε δει από απόκρυψη μέχρι διαστρέβλωση γεγονότων ή με το διαδίκτυο, για να πούμε και τα κακά, θεωρίες οι οποίες μπορεί να ξεκίνησαν από το χύψη στο λόγιο, μπορούν να εκτιναχθούν και να τρέχουν μετά οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι ακαδημαϊκοί ιστορικοί να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Και δεν συζητώ καν όταν μπαίνουν στη μέση οι κρατικές ή πολιτικές προπαγάνδες. Ακόμα και αυτή η διάκριση μεταξύ ιστορίας και μυθολογίας. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός απέναντί της, γιατί μύθος δεν είναι απαραίτητα η ψεύτικη ιστορία,
το αναπόδεικτο, είναι η ιστορία η οποία έχει μέσα της ένα νόημα το οποίο είναι πιο σημαντικό από τα απτά γεγονότα, γιατί τους δίνει τη σημασία τους. Με νοιάζει αυτό γιατί. Οπότε πάντα θα υπάρχει ένα είδος μύθου στην ιστορία, εάν αν και σήμερα δεν μας αρέσει η λέξη μύθος, θα το πούμε ιδεολογία, θα το πούμε ερμηνεία, αλλά σίγουρα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ιστορία η οποία γίνεται με έρευνα, με μελέτη πρωτογενή, με αρχαιολογία, με μελέτη των πηγών, και διαφορετική αυτή η οποία προσπαθεί να σειράψει δύο δεδομένα από εδώ, δύο δεδομένα από εκεί, για να βγάλει μια ιδέα. Και εδώ επιστρέφουμε και σε αυτό που είπαμε πριν, στον αγώνα η εκλαήκευση να κρατήσει ένα επίπεδο και να, από την πολύ μεγάλη επέκταση σε πολλά διαφορετικά θέματα, να μην χάσει και εσύ τον μπούσουλα και να γίνεις μέρος του προβλήματος αντί της λύσης. Πολλοί παρατηρούν, και εγώ προσωπικά το έχω παρατηρήσει, ότι δείχνουν να υπάρχουν θέματα που δεν θέλουν είτε να μας τα μαθαίνουν στο σχολείο, είτε να τα μαθαίνουμε και μετέπειτα στη ζωή μας. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ορόσημα, καθώς και σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες. Φερρυππίν, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, και συγκεκριμένα αυτό του Ιωάννη Μεταξά, διότι 28 Οκτωβρίου 1940 αποτελεί και στο σήμερα μια εθνική επέτειο και θα αποτελεί στο Δίνεκες στην Ελλάδα για το όχι που υπόθηκε. Παρ' όλα αυτά παρατηρεί κανείς ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν αναφέρει τον Ιωάννη Μεταξά με το όνομα τεπώνυμό του. Μιλάνε για το παλαϊκό όχι, για το όχι που είπε ο λαός, ενώ ήταν εκείνος προφανώς τότε κυβερνήτης, εκείνος είπε το όχι, απηχούσε το λαό, καμία αντίρρηση, αλλά υπόθηκε από αυτόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ήταν και καθόλου δεδομένο την εποχή εκείνη, γιατί ήταν αδελφά τα καθεστώτα. Υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες που δεν θέλουν επίτηδες έτσι να μας τις διδάσκουν. Σίγουρα υπάρχουν. Ο Μεταξάς, τον οποίο ανέφερες, π.χ. αποσιωπάται και το παρελθόν του, όπου έχει συμμετάσχει σε πολεμικές συγκρούσεις, στους Βαλκανικούς πολέμους, έχει παίξει το ρόλο του και στον εθνικό διχασμό και γενικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, ακόμα και η οδός, θα το πω αυτό, γιατί πραγματικά πέρυσι είχε τύχει, ανήμερα της 28 Οκτωβρίου 1940, θα έτρωγα και σε ένα εστιατόριο εκεί κοντά, είχα περάσει από το σπίτι που υπόθηκε το όχι, το οποίο είναι στην Κηφισιά. Ζει ακόμα και σήμερα η εγγονή του, το δείχνει. Υπήρχαν και πρόσωπα εκεί, και γνωστά πρόσωπα που είχαν πάει για επίσκεψη, λίγα μένα, αλλά υπήρχαν. Είναι ιστορία, είναι ένα ιστορικό μέρος. Δηλαδή, έχω δει και τον καναπέ που κάθισε ο Γκράτσι. Αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν σημείο στολισμένος ο δρόμος. Δηλαδή, ο Δήμος Κηφισιάς δεν θα έπρεπε να έχει σημείο στολίσει το δρόμο του σπιτιού που υπόθηκε το όχι. Εδώ έχουμε κλείνει όλο το δημόσιο για αυτή τη μέρα. Τι συμβαίνει? Τουλάχιστον η εγγονή του φροντίζει και κρατάει το σπίτι σε καλή κατάσταση, γιατί ζει κιόλας εκεί. Ενώ λίγο πιο πέρα υπάρχει και το σπίτι, αν δεν κάνω λάθος, του Παύλου Μελά, το οποίο είναι. Τώρα λέγανε να το φτιάξουν, δεν ξέρω αν το φτιάξανε, αλλά ήταν ρήπιο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες, ειδικά από την περίοδο της εθνικής αντίστασης. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Ειδικά η περίοδος, δηλαδή, από τους Βαλκανικούς και μετά, μέχρι και τη σύγχρονη ιστορία, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Είναι λυπηρό, γιατί όμως είναι λογικό. Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει ιστορίες, έχουν βιώματα οικογένειές τους, και επειδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλές ιδεολογικές συγκρούσεις, οι οποίες ήταν και ένοπλες, και είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή πονάνε ακόμα, να μην θέλουν να μιλάνε για κάποια πράγματα ή να έχουν μίσος για κάποιες πλευρές. Γιατί όταν κάποια πρόσωπα είναι ιστορικά και αναπαύονται στη λήθη της ιστορίας και έχουν αποβιώσει, νομίζω ότι ο κύριος σκοπός της ιστορίας είναι το να τη μαθαίνεις και έτσι να βγάζεις και τα συμπεράσματά σου. Αν την αποκρύψεις, δεν μπορείς να καταλήξεις και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ναι, νομίζω εδώ δεν έχουμε καταφέρει ακόμα για το 1922 να μιλήσουμε ανοιχτά, πόσο μάλλον για το 1940 ή το 1944-1945. Ενδεικτικά δεν είναι το ανέφερα, είναι πολλά. Ακόμη και πιο παλιά ίσως. Ναι. Το θέμα είναι ότι η δημόσια ιστορία, η ιστορία που εκφράζεται από τους πολιτικούς και η ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία, δεν είναι εκεί για να κάνει αμιγώς επιστημονική δουλειά. Θέλει να διδάξει στον κόσμο 10 πράγματα για να κατανοήσουν το καθεστώς μέσα στο οποίο βρίσκονται και την χώρα και να διαμορφώσουν μια ταυτότητα.
Τώρα, μπλέκονται διάφορες πολιτικές ιδεολογίες ή οι τάσεις των εποχών. Παλιά όλα τα κράτη είχαν μια λίγο πολύ εθνικιστική ιστορία, που ήμασταν όλοι σπουδαίοι και τρομεροί και οι λαμπρότεροι στον κόσμο, έτσι όλοι οι πάντες το λέγανε αυτό. Σήμερα πάμε στο αντίθετο, μια ιστορία η οποία θέλει να εξομαλύνει τις διαφορές των εθνών, ειδικά στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια έχουν γίνει πολλά τέτοια εγχειρήματα, για να πείσει ότι πάντα αδέρφια ήμασταν, πάντα όλα καλά πηγαίνανε, έγινε και κάτι παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε, λεπτομέρειες και υποσημειώσεις της ιστορίας. Μια κίνηση δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο. Από εκεί και πέρα, όπως είπε ο Νίκος, έχουμε τα προβλήματα της δημόσιας ιστορίας στην πρόσφατη σχετικά εποχή, γιατί είναι ακόμα πολιτικοποιημένα. Π.χ. η κατοχή και ο εμφύλιος, αν δεν έχουν, γιατί πλέον παλιότερες γενναίες μας αφήνουν, είχαν μέχρι πολύ πρόσφατα και έχουν ακόμη έως έναν βαθμό ανθρώπους που έχουν ζήσει, έχουν υποφέρει, έχουν χάσει δικούς τους, έχουν εξοριστεί. Οπότε κάποια πράγματα δεν είναι εύκολο να περάσουν, δεν είναι εύπεπτα, θα γεννήσουν αντιδράσεις. Ή κάποια πράγματα έχουν να κάνουν με τη θέση της Ελλάδας, της χώρας μας, μέσα στην Ευρώπη ή τη σχέση μας με τις μεγάλες δυνάμεις. Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους και πλέον Αμερικάνους και Γερμανούς. Οπότε όποτε γίνεται μια αναφορά για αυτό και επειδή έχουμε ζήσει στο πετσί μας τα τελευταία 20-30 χρόνια τις προσπάθειες παραχάραξης της ιστορίας, είτε είναι το μακεδονικό, είτε είναι ο συνωστισμός της Μύρνης, πάρα πολλοί κόσμος έχει κάποια φοβερά αντανακλαστικά αμυντικά απέναντι σε κάποια πράγματα, το οποίο μπορεί να είναι εν μέρει ένα υγιές ένστικτο, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε τύφλωση. Να πεις, να βγάλεις τον εαυτό σου παροπίδες δηλαδή, και κάθε μικρή εκτροπή από το δρόμο τον οποίο είχες κατά νου, δεν είναι απλά λάθος, είναι έως πρακτορηλίκη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αποσιωπάται ένα ιστορικό γεγονός ή μια ιστορική αλήθεια επειδή ενδεχομένως δεν είναι αρεστή σε κάποιους. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να έχουμε την ιστορία όπως είναι και να μάθουμε να τιμούμε και να εκτιμούμε τους προκατόχους μας και τον πολιτισμό μας και τη χώρα μας όπως είναι με τα λάθη της. Να πω ένα παράδειγμα. Η Αλεξέδρα Τσάνας Κομνηνής αναφέρει κάποια στιγμή στις εκστρατείες των στρατηγών του Αλεξίου Κομνηνού στη Μικρά Ασία εναντίον των Τούρκων, κάποιες βιαιότητες, κάποιες βαρβαρότητες που κάνανε τα βυζαντινά στρατεύματα εναντίον αμάχων Τουρκομάνων που ιτήθηκαν στη μάχη και εξοντώθηκαν κάποιοι άμαχοι. Κάποιοι άνθρωποι το πήραν πάρα πολύ βαριά, λέγοντας «Μα εμείς κάνουμε τέτοια πράγματα, ή μόνο οι άλλοι τα κάνουν σε εμάς». Και η απάντηση είναι «Πού να δεις τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τι κάνανε οι προπαπούδες μας στον Εμφύλιο». Δηλαδή, η αντίδραση απέναντι στην αντεθνική παραχάραξη της ιστορίας δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με μια αυταρέσκεια η οποία στο κάτω-κάτω εν τέλει καταλήγει να μην είναι η ιστορία διδακτική. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα θα μου πεις, πολλές προπαγάνδες κρύβονται πίσω από την πρόταση «Μα εγώ απλά τα λέω όπως είναι, εσείς είστε προκατηλημένοι». Αυτό μόνο βέβαια από την έρευνα μπορεί να λυθεί και από το να δει ο καθένας όλες τις οπτικές. Cognosco Team, μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα τους και στο YouTube. Νίκο, Μάριε, σας ευχαριστώ πολύ θερμά για τη σημερινή συνέντευξη. Εμείς ευχαριστούμε. Που παραχωρήσατε στις επαγωγές στο αντίφωνο. Εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε και επόμενα θέματα που θα πραγματευτούμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.